πλαστικός χειρουργός Dr. Αναστάσιος Βεκρής, επιστημονικός διευθυντής της εξειδικευμένης κλινικής μαλλιών Advanced Hair Clinics, μας απαντάει σε μια πολύ συχνή ερώτηση των τηλεθεατών μας. Πότε είναι πολύ αργά να κάνουμε κάτι για την τριχόπτωση? Κύριε Βεκρή, απαντήστε μας σε μια πολύ συχνή ερώτηση των τηλεθεατών μας. Πότε είναι πια πολύ αργά να κάνουμε κάτι για την τριχόπτωση? Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει ποτέ πολύ αργά. Πάντα μπορούμε να κάνουμε κάτι για την τριχόπτωση. Απλά, αν δεν έχουμε ξεκινήσει νωρίς, δεν θα προλάβουμε την τριχόπτωση και να την αντιμετωπίσουμε έγκαιρα. Θα αντιμετωπίσουμε αναγκαστικά τις συνέπειες της τριχόπτωσης, δηλαδή τη φαλάκρα. Και αυτό θα λυθεί με χειρουργείο, με μεταμόσχευση μαλλιών. Αν όμως πάμε πρώιμα και επέμβουμε, πραγματικά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την τριχόπτωση στη γέννησή της, άρα να τη σταματήσουμε και ενδεχομένως να την αναστρέψουμε. Σε ανθρώπους με αρχή τριχόπτωσης, άντρες και γυναίκες, ποια είναι η θεραπεία που προτείνεται? Από τη στιγμή που θα γίνει σωστή διάγνωση, ποια είναι δηλαδή τα αίτια της τριχόπτωσης, και στους άντρες είναι συνήθως η κληρονομική ανδρογεννητική αλλοπαιγία, η ανδρική φαλάκρα, στις γυναίκες μπορεί να είναι και άλλα αίτια. Βάσει της διάγνωσης αυτής θα ξεκινήσει η αγωγή, η οποία συνήθως είναι φαρμακευτική αγωγή, η οποία πρέπει να λαμβάνεται καθημερινά σε χρόνια βάση. Επικουρικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν και θεραπείες, οι λεγόμενες αυτόλογες θεραπείες, όπως είναι το PRP και άλλες παρεμφερείς αναγεννητικές θεραπείες. Γιατρέ, η ενέσιμη μεσοθεραπεία PRP είναι αποτελεσματική και για τα δύο φύλλα, ή είναι πιο αποτελεσματική στις γυναίκες ή στους άντρες? Δεν έχει καμία διαφορά το φύλλο, είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και συνδυάζεται για καλύτερα αποτελέσματα είτε με φαρμακευτική αγωγή, ανεξαρτήτως αν είναι άντρας ή γυναίκα, ή με άλλες πιο μοντέρνες αναγεννητικές θεραπείες, όπως είναι το SVF, δηλαδή ουσιαστικά τα στρωματικά κύτταρα που προέρχονται από το λιπόδι στο που είναι πρώιμα κύτταρα, όπως είναι τα εξωσώματα, μοντέρνες αναγεννητικές θεραπείες που βασίζονται πάλι στις επουλωτικές δυνάμεις του ιδίου του οργανισμού. Κύριε Βεκρή, η μεταμόσχευση μαλλιών είναι ίσως η τελευταία λύση. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για τη διαδικασία, για τον κόσμο που μας παρακολουθεί και ίσως να έχουν ενδιασμούς. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, Βιβί, εξ αρχής. Δεν είναι λύση στην τριχόπτωση η μεταμόσχευση μαλλιών. Η μεταμόσχευση μαλλιών είναι λύση στο αισθητικό πρόβλημα που δημιουργεί η οριστική απώλεια των μαλλιών. Όταν λοιπόν δεν έχουμε κάνει θεραπεία ποτέ ή έχουν αποτύχει οι θεραπείες, τότε θα έχουμε την μόνιμη εκφύλιση των τριχοθυλακίων και αυτό που λέμε φαλάκρα, εντοπισμένη ή πιο γενικευμένη. Τότε και μόνο τότε μπορούμε να πάμε να κάνουμε αποκατάσταση αισθητικά της περιοχής αυτής με μεταμόσχευση μαλλιών, να καλύψουμε επομένως τα κενά. Σε καμία όμως περίπτωση, μια συνεχιζόμενη τριχόπτωση και ειδικά σε νεότερες ηλικίες δεν θα αντιμετωπιστεί μόνο με μια μεταμόσχευση μαλλιών. Αρκεί η μεταμόσχευση μαλλιών για να έχει κάποιο μόνιμο αποτέλεσμα? Σε καμία περίπτωση. Όπως είπαμε πριν, ειδικά σε νεότερους ανθρώπους που εξελίσσεται ακόμη η τριχόπτωση, μόνο ο συνδυασμός μιας μεταμόσχευσης μαλλιών για να καλύψουμε τα κενά που έχουν δημιουργηθεί, σε συνδυασμό με συντηρητικές θεραπείες, φαρμακευτική αγωγή και αυτόλογες θεραπείες, μπορεί να έχουν ένα σταθερό και μόνιμο αποτέλεσμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι περισσότεροι κάνουν το λάθος να παραμελούν αυτές τις τοπικές ή συστηματικές φαρμακευτικές αγωγές και να νομίζουν ότι μια μεταμόσχευση θα τα λύσει όλα. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Όποιος δεν κάνει την αγωγή του για να σταματήσει, να καθυστερήσει την τριχόπτωση, πολύ απλά μελλοντικά θα υποβληθεί σε δεύτερη και σε τρίτη χειρουργική επέμβαση. Κύριε Βεκρή, πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος που έχει πρόβλημα με τα μαλλιά του? Σε όλες τις κλινικές της Cosmetic Derma Medicine και Advanced Hair Clinics, σε Ελλάδα και Κύπρο και στα consultation centers που έχουμε στο Λονδίνο και στο Παρίσι. Η σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος της τριχόπτωσης θα ξεκινήσει πάντα με τη σωστή ιατρική διάγνωση.